να λύσει τα χέρια στους δημότες διευκολύνοντας τις συναλλαγές τους, έρχεται η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την υπηρεσία δόμησης του Δημοχανίων. Η ψηφιακή μετάβαση είναι γεγονός και γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ένταξη στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και άλλες εργασίες θα μπορούν πλέον να γίνονται ηλεκτρονικά. Μια ψηφιακή μετάβαση σε μια συνολική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ώστε ο Δήμος να αξιοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία και να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. Χάρη στη νέα ψηφιακή υπηρεσία που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού με τηλεδιάσκεψη ή φυσική παρουσία. Η υπηρεσία αυτή είναι πολύ σημαντική για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί μπορέσαμε έτσι να αποφύγουμε εκατοντάδες χιλιάδες ραντεβού που θα γινόντουσαν αλλιώς με φυσικό τρόπο. Για το λόγο αυτό κιόλας έχει επεκταθεί από τα ΚΕΠ, με το ΚΕΠ Live, την ΑΑΔΕ, τον ΟΑΕΔ, τις προξενικές αρχές, σε πολλές πλέον υπηρεσίες. Στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί 19 υπάλληλοι της υπηρεσίας δόμησης, ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η επέκταση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου. Πολλές φορές υπήρχε δυσχέρεια στο να γίνει επικοινωνία ώστε να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Τώρα αυτό το πρόβλημα λύνεται, καθορίζει ο υπάλληλος συγκεκριμένα το χρόνο του και μπορεί πιο εύκολα να συναντηθεί με τον οποιοδήποτε μηχανικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδοτικό αυτό το σύστημα είναι πρώτον να ξέρει ο πολίτης τι ακριβώς ζητάει και όχι γενικώς θέλω ένα ραντεβού με την πολεοδομία. Είπαμε ότι πρέπει να επιλέξει ποιο τμήμα. Έχει υπόθεση με τα φέρατα, έχει υπόθεση με πράξη εφαρμογής, έχει υπόθεση με οικοδομική άδεια, θέλει ερμηνείες του ΝΟΚ ή του ΓΟΚ, θα πρέπει να ξέρει σε ποιο τμήμα πρέπει να απευθυνθεί. Ήδη έχει αρχίσει η πιλωτική εφαρμογή της ψηφιακής λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης. Το στίχημα που θέτει ο Δήμος σε πρώτη φάση είναι η διευκόλυνση του πολίτη και των μηχανικών, αλλά και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της πολεοδομίας.